Ειδικών. Όλοι πρέπει να την πούμε. Να διευκρινίσετε αν θα υπερψηφίσετε τις ρυθμίσεις που αφορούν στα ληξιπρόθεσμα. Είναι ελαφρύνση. Και το άλλο των γενικών που αφορά τα μελούμενα. Που λένε. Και που από ό,τι φαίνεται καθορίζονται αυτές τις μέρες. Να δούμε πρώτα τι θα κάνουν στη Βουλή. Ναι, ένα. Κοιτάξτε, εδώ οι μεγάλες τριαμβολογίες είναι εντελώς περιττές και θα έλεγα αδικαιολόγητες και υποτιμητικές για την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Δεν τριαμβολόγησε βέβαια κανείς, αλλά ναι, προφανώς έχουν τριαμβολογήσει. Πότε κύριε και λόγω. Όχι εσείς. Όχι εμείς, λέω για τους βουλευτές. Όχι εσείς, κύριε. Για την κυβέρνηση λέτε. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει με την Πανακουρσία σε αυτό το μέτρο ότι θα λύσει το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων δανείων, των υπερχρεωμένων οικοκυριών και επιχειρήσεων. Αυτό είναι λάθος. Καταρχάς έχουμε την εξής εικόνα. Μια κυβέρνηση που κάνει μια απίστευτη φοροεπιδρομή. Βλέπουμε τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο να εκτινάσονται κάθε μήνα κατά ένα δισεκατομμύριο. Στα 70 δις είμαστε τώρα. Ένα δισεκατομμύριο. Φτάσαμε στα 70 δις. Δηλαδή μιλάμε για πρωτοφανή κατάσταση για την ελληνική κοινωνία. Ναι, βεβαίως δεν μπορεί να πληρώσει. Και έρχεται εξ ανάγκης. Διότι πια το πρόβλημα αυτό πνίγει και τα νοικοκυριά αλλά και την οικονομία και λέει θα κάνω μία ρύθμιση. Ναι, λοιπόν, θετική η ρύθμιση. Είναι θετική, κοιτάξτε, δεν είναι. Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να λέμε κάνω φοροεπιδρομή, τεινάζω τα πάντα στον αέρα, βάζω τα νοικοκυριά στη χειρότερη δυνατή θέση που έχουν έρθει και μετά λέω θα σας κάνω και μία ρύθμιση. Για να πληρώσετε. Θα την ψηφίσετε, λοιπόν, κύριε Λαφαζάνη, για να συνεννοούμαστε. Αυτό θα το αποφασίσουμε. Τη διευκόλυνση των πολιτών. Θα το γιατί αλλιώ είναι σαν να λέτε στον πολίτη κάτσε να πνιγεί. Θα το αποφασίσουμε. Εάν δεν τον διευκολύνετε. Κοιτάξτε. Αυτό του λέτε. Ένα-ένα, γιατί κοιτάξτε, δεν είναι καλό να μιλάμε. Αυτό το ένα είναι. Θέλω όμω να είστε συγκεκριμένο. Δεν με αφήνετε να είμαι συγκεκριμένο. Αφήστε με να είμαι συγκεκριμένο. Μα είναι δυνατόν. Κοιτάξτε, εδώ αν πάρετε τι εκπομπέ, μου κάνει εντύπωση πολλέ φορέ και σα φαίνεται το λέω για εσά. Είναι ένα θέμα. Μιλάει περισσότερο ο δημοσιογράφος παρά ο απαντός. Αυτό έχετε δίκιο. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Κανάλι, συμβαίνει καμιά φορά σε μένα. Δεν λέω για εσάς. Ειδικά σε ένα κανάλι δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Το κάνουμε και εμείς. Εγώ όταν παρακολουθώ τις εκπομπές τι θέλω. Να ακούσω τι λέει ο ερωτώμενος. Μπορεί να διαφωνώ πλήρως. Να είμαι, πώς να σας το πω, στο άκρο αντίθετον αυτού που ομιλεί. Αλλά όμως, μόλις πάει να πει ένα συλλογισμό, θέλω να τον ακούσω. Εντάξει. Τι σημαίνει, θα το συμμεριστώ. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, έχουμε αυτή την κατάσταση. Τώρα, και εδώ πρέπει να πούμε, να απαντήσουμε στο ερώτημα. Θα λύσει το πρόβλημα αυτή η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων δανείων. Θα το λύσει. Τι λέτε εσείς. Θα έχουμε προσέλευση στη ρύθμιση. Και η ρύθμιση αυτή, πέραν της αρχικής προσέλευσης, αν και όσοι θα είναι, θα έχει διάρκεια ή θα έχουμε συνέχεια να εκτινάσονται τα ληξιπρόθεσμα δάνεια. Τα ληξιπρόθεσμα σοφιλέσματα. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να δώσει απάντηση. Γιατί το πρόβλημα στα νοικοκυριά είναι δεν έχουν. Λέτε. Δεν είναι φορολογία. Δεν έχουν λεφτά. Και εδώ να σας πω κάτι, λείπει το εισοδηματικό κριτήριο. Αυτό γιατί θέλετε να το βάλετε εσείς. Να σας πω γιατί τι σημαίνει αυτό το εισοδηματικό κριτήριο. Ότι μιλάμε για ένα άνεργο ή μπορεί να είναι και οι δύο άνεργοι σε μια οικογένεια και να μην έχουν καθόλου εισόδημα. Ή να έχουν εισόδημα ήταν τόσο εισόδημα, που είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που είναι, ως ελάχιστη είναι δόση, ανθρώπινη επιβίωση, αξιοπρεπής επιβίωση. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτοί δεν μπορούν να μπουν σε καμία ρύθμιση. Και εδώ έπρεπε να ληφθούν ειδικά μέτρα για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά και αυτοί που έχουν κάποιο μικρό εισόδημα έπρεπε η δόση να κανονιστεί με βάση το εισόδημα που έχουν. Λέτε, δηλαδή ως ποσοστό του εισοδήματος. Ως ποσοστό του εισοδήματος για να μπορέσουν να ενταχθούν στη δόση. Μάλιστα. Επομένως εδώ έπρεπε να τοποθετηθεί το όλο πρόβλημα με εισοδηματικά κριτήρια. Με κριτήρια δηλαδή τα οποία είναι πραγματικά για την επιβίωση των οικοκυριών αλλά ακόμα και επαγγελματιών. Και ψηλά. Και επαγγελματιών. Αυτός που έχει μεγάλα εισοδήματα δεν νομίζω ότι χρειάζεται ειδικές τέτοιες ρυθμίσεις και ειδικά κριτήρια. Έχει εισόδημα. Μπορεί να. Αλλά δεν πληρώνει. Έχει φτάσει και αυτός μέχρι εδώ πιθανόν. Κοιτάξτε, όταν φτάσει ο άλλος να μην πληρώνει, πάνε να πει ότι έχει πρόβλημα.
Το πρόβλημά του είναι όμως είναι διαβαθμισμένο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν καθόλου, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κανένα εισόδημα, υπάρχουν οι άνθρωποι που τα βγάζουν κάπως πέρα κτλ. Δεν είναι όλοι το ίδιο και επομένως εδώ θα έπρεπε αυτό το εισοδηματικό κριτήριο να είναι ενεργό. Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα, εδώ το πρόβλημα είναι ότι δίπλα σε αυτή την ρύθμιση κολλάνε και την διετή παράταση της εισφοράς αλληλεγγύης. Μιλάμε για μια εισφορά αλληλεγγύης η οποία τέθη όταν ετέθη ως έκτακτο μέτρο. Μέχρι τέλος του 2014. Ναι, ως έκτακτο, εντελώς έκτακτο. Το οποίο υποτίθεται θα ήταν για 2 χρόνια. Αυτό όμως παρατείνεται για άλλα 2 χρόνια και έχουμε κόστος κατά το γενικό λογιστήριο από ό,τι είδα 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Έτσι. Δηλαδή 2,15 και 2,16 οι απλοί πολίτες θα πληρώσουν άλλο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Εσείς το καταργήσετε αυτό, κύριε Λαβαζάνη? Δηλαδή έχουμε... Θα το καταργήσετε αυτό? Βεβαίως θα καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα, αυτά τα μέτρα, κοιτάξτε να δείτε... φέρνουν όχι, το αντίθετο... γιατί μαζεύονται πολλά αυτά που θα καταργήσετε, λέω μήπως είναι τι πολλά. Να κάνουμε, πολλά είναι... πολλά στο καλάθι. Βέβαια είναι πολλά στο καλάθι, αλλά είναι μια... έχουμε ένα εξουθενωτικό, εξοντοτικό θα έλεγα φορολογικό σύστημα, το οποίο δεν αφήνει την οικονομία να αναπνεύσει. Αυτό είναι βασικό πράγμα. Το βασικότερο. Λοιπόν, και για το άλλο. Και εν πάση περιπτώσει εδώ θα έχουμε, δηλαδή κάνουν τις ρυθμίσεις και φέρνουν φορολογική επιβάρηση 1,5 δις. 1,5 δις επιπλέον. Αυτό βαρύτατο. Βαρύτατο. Επαχθέστατο το χαράτσι αυτό. Έχουμε τον ένφια, έχουμε και αυτό επιπλέον, το οποίο είναι καταθλιπτικό βάρος για τα νοικοκυριά. Και τα φέρνουν στην ίδια διάταξη. Και τα φέρνουν πάλι με διαδικασίες. Έχετε καταργήσει μέχρι τώρα εξπρές τον ένφια. Έχετε φτιάξει άλλο φορολογικό. Καταργείτε τώρα αυτό το φόρο. Λεφτά εσείς από πού θα πάρετε? Με έρανα όταν πάρετε τα λεφτά? Με δίσκο στην εκκλησία? Τι θα κάνουμε? Πώς θα πληρώνει ο πολίτης? Πού θα βρείτε τα λεφτά αύριο? Εμείς σας έχουμε απαντήσει. Θα κάνουμε αναδιανομή πλούτου. Αυτό είναι ένα βασικό μέτρο το οποίο νομίζω ότι μπορεί να έχει επιτυχία και να διασφαλίσει πόρους για την νέα κυβέρνηση. Επίσης, να έχετε υπόψη σας ότι εμείς θα προχωρήσουμε δραστικά στην απαλλαγή της χώρας από το μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος των κοχρεωλησίων. Αυτό είναι ένα επαχθές βάρος για την ελληνική οικονομία και η κοινωνία. Δεν θα πληρώνετε το κοχρεωλήσια. Η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους είναι όρος για να επιβιώσει η χώρα. Και έχουμε φτάσει στο σημείο, δυστυχώς, να έχουμε ένα πρωθυπουργό σε αυτή τη χώρα, ο οποίος να λέει ότι το υπέρογκο χρέος της Ελλάδας είναι βιώσιμο. Δηλαδή, πισόπλατη μαχαιριά στον τόπο και στον ελληνικό λαό. Μπορεί να έχει την άποψή του για το χρέος, αλλά δεν μπορεί να λέει ότι είναι και βιώσιμο. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να βρούμε πόρους από ένα νέο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με όλα τα δυνατά μέσα που διαθέτουμε πιο δίκαιο. Θα βρούμε πόρους επίσης από την προσπάθεια για την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα βεβαίως... Το μελούμενο... Είναι λίγο ρευστά όλα αυτά που μας λέτε. Το μελούμενο... Τίποτα ξεκάθαρο. Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο είναι αυτά που κάνετε. Δεδομένο. Δηλαδή, το να βάζετε διετή αυτό είναι μια πολιτική που έχει μια πόρο συγκεκριμένη. Κοιτάξτε με ρίτε. Το πιο... Λέει κάνω αυτό, παίρνω 1,5 δις. Το πιο εύκολο... Εσείς μας λέτε διαγράφω το ένα, κλείνω το άλλο. Εντάξει, μιλάμε μαζί. Ο οποίος κάνει αερολογίες, το οποίος λέει αερολογίες, με συγχωρείτε, θα το κρίνει ο ελληνικός λαός και νομίζω ότι έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται περί τίνος πρόκειται. Βλέπω τι γίνεται καθημερινά, βλέπω τι γίνεται σε όλους τους χώρους. Δεν είμαστε σε άλλο πλανήτη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα. Βλέπουμε στην Ελλάδα ότι υπάρχουν και πλούσιοι άνθρωποι και υπερπλούσιοι άνθρωποι. Βλέπουμε στην Ελλάδα να υπάρχουν λίστες επιλιστών. Βλέπουμε να μην γίνεται έλεγχος. Βλέπουμε να υπάρχουν offshore εταιρείες. Βλέπουμε να υπάρχουν εισοδήματα μέσα στην κρίση. Να υπάρχουν παχυλότατη μισθή ακόμα που δίνονται και στο ίδιο, από το ίδιο το δημόσιο. Τι να σας πω, ξέρετε κι εσείς τα παραδείγματα. Λοιπόν, κάπου πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος διαχείρισης της οικονομίας, τουλάχιστον από φορολογική άποψη, από την άποψη των ελέγχων, έτσι ώστε να ενισχυθεί και να στηριχθεί ο απλός πολίτης. Ιδιαίτερα οι κοινωνικά αδύνατοι, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στον πάτο του βαρελιού σήμερα.
Λοιπόν, μην μου λέτε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μιας άλλης πολιτικής. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνουν θαύματα. Θαύματα δεν υπάρχουν. Μισό λεπτό όμως. Αλλά θα γίνει μια διαφορετική προσπάθεια σε άλλη κατεύθυνση. Αυτό που λέτε για την εσωτερική αναδιανομή. Δεν δέχομαι να λέγεται ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα που έχουμε περάσει, ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, όποιος μιλάει για το κούρεμα του χρέους, πρέπει να πάει στο Παλαιοντολογικό Μουσείο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και θα δείτε, υπάρχει δυνατότητα κουρέματος. Θα δείτε ότι υπάρχει. Μα δεν θα το κάνει για μας. Η κάθε χώρα. Με συγχωρείτε τώρα γιατί λυπάμαι πάρα πολύ. Όχι, δεν υπάρχει καθόλου. Αν. Ναι, λυπάμαι γιατί αυτό που λέτε τώρα. Λέτε θα κάνει κούρεμα. Βεβαίως θα κάνει κούρεμα. Το 87% του ελληνικού χρέους είναι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ζητάμε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δείτε την αλήθεια, σας παρακαλώ. Γιατί τι είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το 87% του ελληνικού χρέους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κοιτάξτε, κύριε Γρηγοράκο. Αν είχε κάνει διαγραφή χρέους. Αν είχε γίνει διαγραφή χρέους. Ποιο θα γίνει διαγραφή χρέους. Προπολεμικά στην Ευρώπη. Καλά, έτσι τώρα. Βεβαίως. Προπολεμικά. Θα είχαμε αποφύγει ίσως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σημείο μηδέν. Μάλιστα. Αν δεν αντιμετωπίσει το πρόβλημα κατάματα, και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το χρέος, αλλά είναι κεντρικό πρόβλημα το χρέος, αν δεν το αντιμετωπίσει, δεν έχει μέλλον η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα το κάνει για την Ελλάδα, βεβαίως και για την Ελλάδα. Γρηγοράκο, αλλά θα το κάνει για τον εαυτό της. Για να ανασάνει όλη η Ευρώπη και να ανοίξει ένα καινούριο δρόμο. Κύριε Γρηγοράκο, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είναι η ιερία η Ελλάδα, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ελάτε να μιλήσει ο κ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει η ίδια να αναλάβει πρωτοβουλία. Για το θέμα του χρέους. Το οποίο δεν είναι και ελληνικό πρόβλημα, μάλιστα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Κύριε Γρηγοράκο. Ελάτε, η τέτοια συνέχεια στην κουβέντα. Ελάτε, ναι, θα την κάνω. Ρώτησε ο κύριο Λαφαζάνη. Λοιπόν, αύριο βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σκίζει το μνημόνιο. Διαπραγμάτευση. Τώρα, με συγχωρείτε. Δεν λέει. Για να δημιουργήσετε εντυπώσει. Δεν χρειάζεται να ασκήσουμε. Θα ακυρώσετε. Αφήστε με λίγο να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω. Σας λέω και γρήγορα. Τόσο απλά. Παραμύθια τη Καλυμάδε τόσο. Φέρατε. Ωραία, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σα επιστρέφω του χαρακτήρε. Όχι, δεν με καταλάβατε. Το παραμύθι τη Καλυμάδε είναι κάτι μυθοπλαστικό αυτό. Εντάξει, σα επιστρέφω όλα αυτά. Όχι, ωραία, δεν είπα τίποτα. Εντάξει, κύριε. Μιλήστε με ουσιαστικά. Θα μιλήσουμε ουσία. Θα σα πω λοιπόν. Θα σα πω λοιπόν. Αφού δεν μου λαβαίνετε. Θα ασκήσω. Λοιπόν, το μνημόνιο. Εσεί το φέρατε το μνημόνιο σε μία νύχτα το ψηφίσατε στη Βουλή. Και με έναν τρόπο απαράδεκτο, άλλο θέλω να πω. Και με έναν τρόπο απαράδεκτο, ώστε ακόμα και ο υπουργός σας έφτασε να πει ότι δεν έχει διαβάσει το μνημόνιο. Ωραία. Λοιπόν, όπως λοιπόν ψηφίστηκε το μνημόνιο, εμείς με δημοκρατικό τρόπο, όχι σε μία νύχτα και με πραξικοπήματα. Τώρα αλλάξατε, γιατί δεν έχει με δημοκρατικό τρόπο. Θα το καταργήσετε. Απολύτως δημοκρατικό. Με νόμο θα το φέρουμε στη Βουλή και θα γίνουν συζητήσεις με βάση τον κανονισμό και το Σύνταγμα. Ωραία, και ο νόμος αυτός τελείως θα ακυρωθεί. Αυτό λέμε. Το λέτε ότι θα το σκίσουμε, δεν είναι νομίζω είναι η καλύτερη. Είναι μια θέση αυτή. Είναι μια βελτίωση. Αν το καταργήσουμε στη Βουλή, δεν στρογγυλεύουμε τα πράγματα. Καθόλου δεν στρογγυλεύουμε. Δεν μπαίνουμε στον πολιτικό ρεαλισμό, κύριε Καρδάκη. Το σκίσιμο είναι. Αρχίζουμε και μπαίνουμε στον πολιτικό ρεαλισμό. Γιατί το λέτε αυτό όμως, κύριε Γρηγοράκη. Να το καταργήσουμε. Αυτό θα το καταργήσουμε με νόμο, σας λέω, κύριε Γρηγοράκη. Το ένα θα το δούμε και αν πρέπει. Τι αν πρέπει, δεν είπα εγώ αν πρέπει. Ναι. Το μνημόνιο σας είπα. Μετά από λίγες μέρες μπορεί να πείτε αλλιώς. Αφήστε τώρα τι λέμε μετά από λίγες μέρες. Ξέρετε ότι έχουμε σταθερότητα και συνέπεια. Λοιπόν, θα ακυρωθεί το μνημόνιο, κύριε Γρηγοράκο. Πάρτε το απόφαση. Θα ακυρωθεί με νόμο, με δημοκρατικό τρόπο από τη Βουλή, με συζητήσεις που θα γίνουν. Με βάση τον κανονισμό και το Σύνταγμα. Αυτό σα το λέω. Είναι κατηγορηματική θέση. Μια παρατήρηση μόνο να κάνω. Ακούσατε τον κύριο Μητρόπουλο τι είπε. Εδώ λέει, έχουμε 216 εφαρμοστικούς νόμους. 25 προεδρικά διατάγματα. Εφαρμοστικοί νόμοι θα είναι. Όλα αυτά θα καταληφθούν έτσι όπως το λέτε. Είναι ένα μνημονιακό απαράδεκτο αποικιακό καθεστώς. Ναι, το οποίο εγώ πρέπει λέω, να φύγει ταχύτητα, από τη χώρα. Θα γίνει σε μια νύχτα αυτό. Μα σα είπα εγώ σε μια νύχτα. Τι λέτε τώρα. Όχι, λέω εδώ αν είναι τόσο εύκολο. Εγώ σα είπα ότι θα φέρουμε το πρώτο πράγμα που θα κάνει μια κυβέρνηση αριστερά. Είναι να φέρει νόμο που θα ακυρώσει τα μνημόνια. Και βεβαίω θα πάμε
στη συνέχεια να ακυρώσουμε και τους εφαρμοστικούς νόμους. Μάλιστα. Στο μνημονιακό καθεστώς αυτό που εγκαθιδρύθηκε στη χώρα είναι νεοαγιακό, αυτό αλλάξει. Το καθεστώς θα φύγει. Δεν προλάβουμε να αποκάνουμε. Ελάτε κύριε Νοράκο. Λοιπόν, το αρνητικό κλίμα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα λόγω τότε